άτομο το οποίο με τα κίτρινα κυκλοφορεί και θα δούμε και τα σχετικά πλάνα. Και τι αναζητάει η οικογένεια? Καταρχήν να σας πω ότι πρόκειται για μία έκθεση με και φωτογραφικό και βιντεολειπτικό υλικό από την Forensic Architecture, η οποία έκανε μία επεξεργασία του βιντεολειπτικού υλικού που είχαμε και προκύπτει πλέον εμφατικά ότι υπάρχει ένα πρόσωπο που προφανώς παίζει ένα ρόλο σε όλα τα περιστατικά που εκτιλήσονται, είναι παρόν σε όλες τις σκηνές από την αρχή του περιστατικού, ήδη από την πρώτη σκηνή που έχουμε το Ζαχαρία Κωστόπουλο να εμφαίνεται σε βίντεο παρακείμενο καταστήματος, να διαδραματίζεται εκεί με πρωταγωνιστή αυτό το πρόσωπο ένα περιστατικό και μετά είναι παρόν αυτός ο άνθρωπος σε όλες τις σκηνές. Είναι προφανές ότι γνωρίζει πολύ καλά τι έχει διαμυφθεί και είναι προφανές ότι παίζει κάποιο ρόλο στην εξέλιξη του περιστατικού. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος είναι παρόν από την αρχή μέχρι το τέλος, και πρέπει να σας πω ότι στο τέλος που υπάρχει καταγεγραμμένη αυτή η βιαιότητα των αστυνομικών απέναντι στον ημιθανή Ζαχαρία Κωστόπουλο, στο περιστατικό της υποτιθέμενης σύλληψης, είναι παρόν και ανάμεσα στις τάξεις των αστυνομικών. Κρατάει δε κάποιο όργανο που προσομοιάζει με τα κλόπ της αστυνομίας. Αυτός ο άνθρωπος αναζητείται, πρέπει να σας πω, από την πρώτη στιγμή. Δεν κατέστη όμως δυνατό να ταυτοποιηθεί, παρότι το πρόσωπό του φαίνεται καθαρά σε όλες τις σκηνές. Έτσι λοιπόν, και με βάση αυτή την πολύ σημαντική έλλειψη του υλικού της δικογραφίας, ασχολήθηκε η ομάδα του Forensic Architecture προκειμένου να καλυφθεί αυτό το κενό που έχει πολύ μεγάλη σημασία για την γνώση που έχουμε για το σύνολο των περιστατικών που εκτυλίχθηκαν εκεί στην οδό Γλάφστονος στις 21 Σεπτεμβρίου του 2018. Αναζητείται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος είναι βέβαιο ότι εκτός από αυτό της μάρτυρας από την αρχή μέχρι το τέλος του περιστατικού, έχει να εισφέρει και πολύτιμες πληροφορίες για το τι έγινε πριν και για ποιο λόγο Ζαχαρίας Κωστόπουλος αναγκάστηκε να μπει μέσα στο κοσματοπωλείο. Η αστυνομία τον αναζήτησε από την αρχή, έχουμε μια εικόνα? Η αστυνομία δεν τον αναζήτησε από την αρχή, κατόπιν αιτήματος της πολιτικής αγωγής, των δικηγόρων δηλαδή της οικογένειας, τέθηκε αυτό στον ανακριτή, ο οποίος απίφθινε αίτημα στην αστυνομία στις 10 Οκτωβρίου. Η απάντηση της αστυνομίας ήρθε τάχιστα στις 11 Οκτωβρίου, ότι το πρόσωπο αυτό δεν μπορεί να ταυτοποιηθεί. Επειδή λοιπόν είναι προφανές... Και πώς προέκυψε, κάναν κάποια έρευνα, γιατί εσείς εδώ πέρα βλέπουμε βίντεο που υπάρχει το συγκεκριμένο πρόσωπο, οπότε θα μπορούσε να γίνει μια έρευνα. Να σας πω ότι τα βίντεο αυτά υπήρχαν από την αρχή στο υλικό της δικογραφίας και είχαν δημοσιοποιηθεί, έτσι ώστε να είναι πανεύκολο από τη μεριά της αστυνομίας, με βάση αυτά τα δεδομένα, να ταυτοποιήσει το συγκεκριμένο άνθρωπο. Μάλιστα. Και αν μη τι άλλο, να τον καλέσει να προσέλθει στην ανάκριση, να καταθέσει τι γνωρίζει για το περιστατικό. Επειδή λοιπόν αυτή η έλλειψη ήταν προφανής, με αυτό το θέμα ασχολήθηκε η Forensic Architecture, η ομάδα της Forensic Architecture, και κατέληξε σε αυτή την καταγραφή, η οποία στην ουσία ξαναπαρουσιάζει με έναν τρόπο ευκρινή το υλικό που υπήρχε από την αρχή στη δικογραφία. Μάλιστα. Αναδεικνύει δηλαδή τα στιγμιότυπα όπως ο συγκεκριμένος άνθρωπος φαίνεται καθαρά και είναι προφανές ότι με μία μίνιμουμ επεξεργασία αυτού του υλικού θα μπορούσε η αστυνομία να οδηγηθεί τάχιστα στην ανέβρεσή του. Κύριε Παπαρούσου, είναι ένα ακόμα στοιχείο το οποίο με τη βοήθεια αλλά και την προσπάθεια της οικογένειας αναδεικνύει ότι από την αρχή υπήρχαν κάποια ελλείμματα στο θέμα της έρευνας και της ταυτοποίησης των ανθρώπων που ενεπλάκησαν στην όλη υπόθεση. Υπήρχαν και υπάρχουν σοβαρά ελλείμματα, τα οποία τουλάχιστον στο επίπεδο αυτό, στην αναζήτηση ενός κεντρικού προσώπου, έρχεται να το καλύψει αυτή η έκθεση. Οπότε μένει να δούμε
τις ενέργειες από εδώ και πέρα. Τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, δεδομένου ότι αυτό το αίτημα υπήρχε στην ανάκριση, έχει τεθεί από τον ανακριτή επισήμως στην αστυνομία, εκκρεμεί και μένει να δούμε αν τώρα με αυτή την επεξεργασία του υλικού τι θα γίνει από εδώ και στο εξής, ποιες θα είναι οι ενέργειες των αρμοδίων αρχών προκειμένου να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος που είναι πολύ σημαντικός για τη διαφώτιση των περιστατικών που εξελίχθηκαν. Κύριε Παπαρούσου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την προστασία της πρώτης κατοικίας, την επιδότηση ουσιαστικά της δόσης της πρώτης κατοικίας, ποιοι και πώς θα τη λάβουν. Κοντά μας είναι ο κύριος Δημήτρης Μπούκας, δικηγόρος, διαμεσολαβητής, ο οποίος θα μας βοηθήσει. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Να δούμε λοιπόν το πλαίσιο και τι γιατί δημοσιεύτηκε χθες η κοινή